Πάμε σφαίρα στο λιμάνι του Πειραιά. Σοφία Ορφανού, φεύγουν και οι τελευταίοι του πρωινού δρομολογίου. Για να δούμε. Νάτι. Έλα, Σοφία. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε7. Δίπλα μου έχω 10 τους τελευταίους ταξιδιώτες που επιβάζονται στο πλοίο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πού πηγαίνουμε? Πάμε στην Πάρο. Για πόσες μέρες? Για ένα διήμερο. Ήταν ακριβά τα εισιτήρια για να κάτσετε παραπάνω? Για το πλοίο όχι, για τη διαμονή ναι, ήταν πανάκριβα. Το πήρατε, τα κλείσατε νωρίτερα, τα κλείσατε τελευταία στιγμή? Όχι, τα κλείσαμε χθες, αλλά και πιο παλιά που κοιτούσαμε τον Ιανουάριο ήταν επίσης πανάκριβα. Όλα, τα ξενοδοχεία φουλ. Άστε να φύγει, δεν θα προλάβει. Ναι, ναι. Άστε να φύγει. Όμως ήταν πανάκριβα, έτσι, οι τιμές. Καλό ταξίδι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, σηκώθηκαν οι πόρτες όλα. Εγώ ακούστε σιρήνες στο πλοίο, έτοιμο να... Ναι, από την πλευρά, που μπαίνουν... Κρατάγαμε τις τελευταίες επιβάτες. Για πες, Σοφία. Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα εδώ από το λιμάνι του Πειραιά να χωρούν 23 πλοία με 17.000 επιβάτες. Η πληρότητα περίπου είναι 80-85%. Και μάλιστα έχουμε μία μικρή πτωτική κίνηση σε σχέση με χτες και προχθές, όπως μας είπαν εδώ οι αρμόδιοι από το πλοίο. Την άλλη εβδομάδα μας είπαν ότι ενδέχεται να αυξηθεί όλο και περισσότερο η κίνηση και θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά να φτιάχνουν βαλίτσες και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα φυσικά. Η αλήθεια... Αλλά όσο πλησιάζουμε. Η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι είναι Κυριακή σήμερα, αλλά είμαστε μέσα Ιουλίου, φεύγει κόσμος, αλλά απ' την άλλη είναι τσουχτερά τα ακτοπλοϊκά. Τι, τρέχει να προλάβει? Να, τρέχει και εδώ και ένας ταξιδιώτης. Όπα, να γυρίσουμε το πλοίο πίσω. Για να δούμε, για να στην πουκαρά πρώτα, να σηκωθεί, για να δούμε. Θα προλάβει. Εντάξει, τον βλέπω ήρεμο. Εντάξει, η μεσαία μπουκαπόρτα είναι ακόμα κατεβασμένη, οπότε πιστεύω θα προλάβει. Ωστόσο, να δείξουμε έτσι μια εικόνα από την μπουκαπόρτα, ότι είναι πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα σε σχέση με τους επιβάτες. Ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να πάει μια-δύο-τρεις μέρες σε κοντινά νησιά, όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, γιατί τους είναι και πιο οικονομικό, ξέρετε, να γλιτώσουν το εισιτήριο που είναι πιο τσιμπημένο. Και άλλοι τελευταίοι επιβάτες βλέπουμε. Δεν έχουν και το σκυλάκι τους, το οποίο είναι λίγο φοβισμένο μέσα στη ζέστη και αυτό ψάχνει διέξοδο. Α, προλάβανε. Πάρα πολύ ο κόσμος. Κοίταξε να δεις. Μια χαρά είναι. Το κατάστρωμα το βλέπουμε γεμάτο. Το γκαράζ πάλι όχι. Καλημέρα και είναι και λόγος. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε Πάρο για δουλειά. Πάρο για δουλειά. Και οι τελευταίοι αναχωρούν για δουλειά. Ξέρουμε ότι τώρα κορυφώνεται και η σεζόν. Βλέπω οι μπουκαπόρτες ήδη αρχίζουν να ανεβαίνουν. Είναι ένα βήμα πριν αναχωρήσει το πλοίο στις 7:25 με πρώτο προορισμό την Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη. Να, μας χαιρετάνε και από πάνω κάποιοι τουρίστες. Πω, γεμάτο είναι το κατάστρωμα. Σοφία, μην μπεις. Είναι γεμάτο, περισσότερο... βγήκαν πάλι οι επιβάτες. Τι γίνεται? Μπαίνουν, βγαίνουν, δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Κάποια πίνουν κιόλας κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να δώσουν σε νησιά. Λοιπόν, Σοφία, εσύ μην μπεις, γιατί πάει και στην Πάρο και είναι η οικογένειά σου εκεί. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλό ταξίδι να έχουν οι άνθρωποι και ωραίες διακοπές να χτίσουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες για πάντα.